Τα πήρα τα λεφτά. Πάντως σήμερα υπογράφεται η απόφαση. Αύριο μεθαύριο λένε θα ξεκινήσει η διαδικασία. Θα βρεθούμε σε μια τραγωδία. Σε ένα δράμα. Σε ένα συνάδελφό μας. Ναι. Το Βασίλη Μπεσκένη. Μόλις 43 χρονών παιδί. Παλικάρι. Καλός συνάδελφος. Ναι. Την μία μέρα βάθησε το παιδί του, το 12μηνο παιδί του. Και την επόμενη μέρα το πρωί βρέθηκε νεκρός στο κρεβάτι του, πέθανε στον ύπνο του. Ακριβώς. Τι να πεις τώρα σε αυτή την οικογένεια, να συλληπιθούμε όλους, πάνω απ' όλα να συλληπιθούμε την γυναίκα του, ναι, τη Γιώτα, το παιδάκι δεν έχει, τη Γιώτα, ναι. Δεν έχει καταλάβει. Πολύ μικρό. Ίσως αργότερα θα κάποιοι θα πρέπει να του εξηγήσουν. Ακριβώς. Και απευθύνομαι και στον Βασίλη τον οικονόμο που τον άκουγα το πρωί συντετριμένο μαζί με τη Μαρία. Το Δημήτρη, το Βασίλη, μου έχει μείνει ο Λιριτζής, σας είχα συνδέσει ρε Δημήτρη. Τον άκουγα συντετριμένο σε όλους τους συναδέλφους μας βέβαια, πάνω απ' όλα στην οικογένειά του. Ακριβώς. Και έλεγε ο Δημήτρης ο οικονόμου ότι ίσως το βαρύ φορτίο να εξηγήσουν το πόσο σημαντικός ήταν ο πατέρας τους πέφτει στους συναδέλφους τους. Ναι, και το παιδί πρέπει να μάθει. Τους αντιλαμβανόμαστε πλήρως. Γιατί ξέρετε κάτι, πέρα από τους ανταγωνισμούς, πέρα από τις μικρότητες, πέρα από τα λάθη τα οποία κάνουμε, υπάρχει αλληλεγγύη, υπάρχει σύμπνοια και αντιλαμβανόμαστε τον πόνο των συναδέλφων μας. Έτσι αισθανόμαστε και εμείς όταν χάνουμε ένα δικό μας άνθρωπο. Γιατί όλες αυτές τις ώρες δουλειάς, τις ατέλειωτες ώρες δουλειάς, τη μισή και παραπάνω. Τη μισή και παραπάνω. Τα συλληπιτήριά μας λοιπόν στην οικογένειά του, τα συλληπιτήριά μας σε όλους τους συναδέλφους του. Ένα παιδί μόλις στα 43 του χρόνια.